Τέλο, μπήκε στην αγωνία περίπου 100.000 υποψηφίων που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσει μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγή από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδεία. Σε ιστορικά χαμηλά κινούνται οι βάσει των ιατρικών σχολών, αφού έσπασε το φράγμα των 18.000 μορίων. Κινήθηκαν πολύ πιο χαμηλά, ε, οι, τα αποτελέσματα ήταν πιο χαμηλά και, συνεπώ, οι βάσει κατά συνέπεια ε, ήταν πολύ πιο χαμηλά. Το 42% των τμήματων έχει βάση εισαγωγή κάτω από τη βάση. Ανάμεσα σε χαμηλό βαθμέ σχολέ, το τμήμα δασολογία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντο στο Καρπενήσι με 625 μόρια, το τμήμα Επιστήμης βιοσυστημάτων και γεωργική μηχανική στο Μεσολόγγι με 875 μόρια, το τμήμα περιβάλλοντο στη Ζάκυνθο με 900 μόρια, αλλά και το τμήμα μαθηματικών στη Σάμο με μόλι 3.125 μόρια. Η πτώση οφείλεται μεταξύ άλλων στην απουσία συντελεστών βαρύτητα αλλά και στο γεγονό ότι για πρώτη φορά φέτος συνεξετάστηκαν τα μαθήματα της έκθεσης και της λογοτεχνίας όπου και υπήρξαν χαμηλά αποτελέσματα. Ανοδική πορεία καταγράφεται σε ελάχιστες σχολές και κυρίως σε οικονομικές αλλά και πληροφορικής. Έχουμε πτώση στην πλειονότητα των σχολών στα πολυτεχνία, καθώς είχαμε δυσκολία, αναμενόμενη πτώση, καθώς είχαμε δυσκολία στα θέματα της φυσικής και της χημίας και πλέον εκεί η είσοδο των υποψηφίων είναι ελεύθερη, καθώς όλοι οι υποψήφοι μπορούσαν να βρουν μια θέση στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Συνολικά το 77% των υποψηφίων είναι επιτυχώντες με το 22,14% να περνά στην σχολή της πρώτης προτίμησης. Οι μαθητές για να δουν τα αποτελέσματά τους έπρεπε να έχουν υπομονή, μιας και λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας παρατηρήθηκαν προβλήματα στη σύνδεση.